life.gr δεν θα μπορούσε να λείπει από το κορυφαίο γεγονός του 2016, όπου ακάω στην Αθήνα. Βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή στο κλειστό γυμναστήριο Αμαρουσίου Σπύρος Λούις. Όπως βλέπετε, η προσέλευση του κόσμου έχει ξεκινήσει από νωρίς. Ο θρυλικός Μπουακάο στην Ελλάδα. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο σεμινάριο που διοργάνωσε ο δάσκαλος Μάριος Μπαρμπάτσας. Πάρα πολύ κόσμο από ό,τι βλέπεις. Όλοι έχουν αγκαλιάσει το γεγονός δυνατά. Έρχονται από όλη την Ευρώπη. Όλες οι ελληνικές σχολές είναι εδώ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σπάσαμε και τα ρεκόρ των τριών μεγάλων σεμιναρίων που γίνανε στο παρελθόν. Αυτό του Ραμόν Ντέκερς, του Στέλιου του Λοκινίδη και του Ερνέστο Χούστ, στην καλύτερη τους εποχή. Όλοι μαζί οι προπονητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενωμένοι σαν μια μαχητική γροθιά, έδωσαν το δυναμικό παρόν στο σεμινάριο του Μπουακάο. Ακολουθώ πάντα τα σεμινάρια όταν έρχονται γνωστοί αθλητές, όταν έρχονται καλοί αθλητές. Και θέλω και εγώ να υποστηρίξω με τη σειρά μου την προσπάθεια του κάθε διοργανωτή. Τώρα είναι ο κ. Μπαρμπάτσας που έκανε μια πρώτη φορά ένα τόσο μεγάλο σεμινάριο στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι είναι μια γιορτή για τις πολεμικές τέχνες να έρθει αυτός ο θρύλος. Και πιστεύω ότι κάθε αθλητής, οποιοδήποτε στυλ έχει, έχει να πάρει πολλά από τον αθλητή. Η Ρεγίνα Μπερσάνη είναι πάντα δίπλα μου. Φυσικά έχω κι εγώ μεγάλες απαιτήσεις και φοράμε μόνο τα γάντια της. Θεωρώ ότι είναι τα πιο ποιοτικά γάντια αυτή τη στιγμή στον χώρο. Δεν το σκεφτήκαμε καθόλου. Είναι το μεγαλύτερο γεγονός και θεωρώ και της δεκαετίας. Από εκεί και πέρα δεν θα μπορούσα να μην είμαι δίπλα στο μεγάλο δάσκαλο Μπαρμπάτσα. Fight Night πάντα σε όλες τις σε επιλεγμένες μάλλον καλές διοργανώσεις βοηθάει ο Δημήτρης Οξανθόπουλος, να το πούμε, γιατί πρέπει να λέμε και για τους χορηγούς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθάει όταν βλέπει μια σωστή προσπάθεια. Βοηθάει σίγουρα πάντα. Ο Ταϊλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής του Muay Thai και του K1 έδειξε κάποιες από τις τεχνικές του και μοίρασε αυτόγραφα, καθώς επίσης φωτογραφήθηκε με τους πάντες. Τι χαμός γίνεται κάθε φορά που εμφανίζεσαι κάπου, τι λατρεία είναι αυτή που σου έχει όλος ο κόσμος. Αυτό είναι το πιο ωραίο και γλυκό τρόπαιο μετά από 24 χρόνια, τόσες ζησίες και όλα αυτά τα πράγματα που στερήθηκαν όσο πράγματα, αλλά αυτό είναι τόσο γλυκό που δεν το αλλάξουμε τίποτα. Ξεχνάς η καλή επικοινωνία πάντα με τον κόσμο, βέβαια. Αυτή η καλή σχέση, ναι. Καλά, θα ήταν άδειο το σπίτι. Αυτό ήταν ο Μάικ, ο πρωταθλητής μας. Είναι δυνατόν. Έχουμε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, πραγματικά παγκόσμιο πρωταθλητή δηλαδή, μεγάλου Βεντινεκούς, όπου η διαφορά με όλους τους άλλους, σε υψηλά επίπεδα που μιλάμε, είναι ότι τον σέβεται ο καθένας που παίζει στα μεγάλα σαλόνια. Πώς ήταν η συνάντηση μετά από τόσα χρόνια με τον Μπουακάο? Ήταν πολύ ωραία. Αναδύονται πολύ, πολύ ωραίες έτσι σκέψεις και συναισθήματα του παρελθόντος, διότι και με τον Μπουακάο και με άλλους αθλητές ήμασταν για τουλάχιστον μια δεκαετία, τη χρυσή δεκαετία όπως συνήθιζα να λέω του K1. Μεγαλώσαμε μαζί σε μια ηλικία, περάσαμε πολύ δυνατές στιγμές, ζήσαμε μεγαλεία, ζήσαμε πολύ ωραίες οργανώσεις, πολύ ωραίες στιγμές. Από εκεί και πέρα ήταν πρωτόγνωρο το γεγονός, όπως και χθες που βρεθήκαμε και σήμερα. Εχθές πήγαμε, φάγαμε, μιλήσαμε αρκετά κτλ. Και θυμηθήκαμε πολύ τα παλιά. Διαχυτικός, ευχάριστος, χαμογελαστός, δεν δίστασε να κατέβει από το ρινγκ, να χωθεί ανάμεσα στο πλήθος και να έρθει σε άμεση επαφή με τους θαυμαστές του, δείχνοντας σε έναν έναν τις τεχνικές του. Τεχνική, κομμάτι, είναι ότι έχουμε κομμάτι που κάνουμε ό,τι μπορούμε, που κάνουμε για σιλίες και τίγκ, που κάνουμε. แล้วมันก็จะทำได้ดีมากเราก็ติดตามนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมอย่างเช่น MMA นะครับก็มีหลายคนนะครับที่เก่งนะครับแล้วก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้ถนัดนะครับในด้านแขนงด้านนั้นนะครับแต่ว่าเรารู้จักใช่ไหมเพราะว่าเราเคยชกกันด้วยนะครับแล้วก็ถนัด
เราสนับมวยไทยด้วยกัน Κατά τη διάρκεια του διήμερου σεμιναρίου του Μπουακάο έγιναν βραβεύσεις και τιμήθηκαν πρόσωπα για τη μεγάλη τους προσφορά στο χώρο των μαχητικών αθλημάτων.